Sofia, Orsia, cusumentu ai Evangeliu, irini passi. Και το πνεύμα Τίσου. Εκ του κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Αναχωρησάντων των μάγων ιδού, Άγγελος Κυρίου φαίνεται κατώναρτο Ιωσήφ λέγον, εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον και ήσθη εκεί έως ανήπωση. Με λιγάρ Ηρώδης ζητήν το παιδίον του απολέσε αυτό. Ο δε γερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού νυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον και είναι εκεί έως της τελευταίς Ηρώδου ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Τότε Ηρώδης ειδών ότι ενεπέχθη υπό των μάγων εθυμώθη λίαν και αποστήλας ανήλε πάντας τους πέδας του εν Βηθλέμ και εν πάση της ορίης αυτής από διετούς και κατωτέρω κατά των χρόνων η κρύβωσε παρά των μάγων. Τότε πληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος «Φωνή εν Ραμάη κούστη, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πουλής, Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, και ουκ ήθελε παρακληθήνε ότι ουκ εισή, τελευτίσαντος δε του Ηρώδου, ιδού άγγελος Κυρίου κατώναρ φαίνεται το Ιωσήφ εν Αιγύπτο λέγον, εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και πορεύου εις γήν Ισραήλ. Τεθνίκα σιγάρι ζητούνται στην ψυχήν του παιδίου. Ουδέ εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και ήρθεν εις γήν Ισραήλ. Ακούσας δε ότι αρχιέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας, αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθη εκεί απελθήν. Χρηματιστής δε κατώναρα νεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας και ελθόν κατόκισεν εις πόλην λεγωμένη Ναζαρέτ, όπως πληρωθεί το ρηθέν δια των προφητών, ότι Ναζωραίος πληθύσετε. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Θαύματος υπερφυούς, ίδρος ο βόλος εξεικόνησε κάμινος τύπων. Έτσι αρχίζει ο ιρμός της 8ης οδής του πεζού κανόνος της του Χριστού γεννήσεως. Δηλαδή, η κάμινος η οποία γέμισε με δροσιά εις την Βαβυλώνα εξεικόνησε το υπερφύες θαύμα της κυοφορίας της υπεραγίας Θεοτόκου. Ουγάρ ουσε δέξα το φλέγει νέους, ως ουδέ πυρ της θεότητος, παρθένου ειν υπέδι νηδίν. Όπως η φωτιά δεν κατέφλεξε τους νέους μέσα στην κάμινο, έτσι και το πυρ της θεότητος, την νηδίν της υπεραγίας Θεοτόκου. Δύο ανυμνούντες αναμέλψομεν, ευλογήτω η κτήσεις πάσα των Κύριων και υπεριψούτω εις πάντας τους αιώνας.
ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος. Εφιέστατα προσαρμόζει στην εορτή της Χριστού Γεννήσεως το θαύμα της Βαβυλωνίας Καμίνου ο Θεσπέσιος Μελωδός, ο Άγιος Κοσμάς, ο οποίος συνέταξε τον κανόνα αυτόν, με τον παρόντα ιρμό συνδυάζει το θαύμα της Βαβυλωνίας Καμίνου με την εορτή της του Χριστού Γεννήσεως. Λέει, η Βαβυλωνία εκείνη και Χαλδαϊκή Κάμινος, η οποία ήταν δροσερή και όχι φλογερή, προεικόνιζε τον τύπο της κατασάρκα γεννήσεως του Δεσπότου Χριστού από την Παρθένο. Όπως η Κάμινος εκείνη, αν και ήταν καμένη επταπλάσια, με τόση ύλη φωτιάς, δεν κατέκαυσε όμως τους τρεις νέους παιδες, τους οποίους δέχθηκε μέσα στον εαυτό της, έτσι και το ποιητή της θεότητος του μονογενούς Υιού, δεν κατέκαυσε την κοιλία της Παρθένου Μαρίας μέσα στην οποία εισήλθεν, αλλά τη διαφύλαξε άφλεκτη και αυλαβή. Ο τύπος αυτός της Καμίνου είναι αντίστροφος με το πρωτότυπο, δηλαδή με την εκπαρθένου γέννηση του Σωτήρα. Διότι εκείνη η Χαλδαϊκή Κάμινος, η οποία προετύπωνε την μήτρα της Θεοτόκου, έχοντας μέσα τη φωτιά, δεν έκαψε τους νέους που δέχθηκε. Ενώ εδώ ο Υιός του Θεού, ο οποίος έγινε δεκτός από τη μήτρα της Παρθένου, έχοντας το πυρ, ή για να πούμε καλύτερα, ο ίδιος όντας πυρ αυτόχρημα, δεν κατάκαυσε την μήτρα που τον δέχθηκε. Και πολύ σωστά το έκανε αυτό, διότι επειδή ο Θεός πυρ είναι και λέγεται καταναλίσκον, διότι λέει στο Δευτερονόμιο, «Κύριος ο Θεός σου, πυρ καταναλίσκον εστί, πυρ που κατακαίει». Τι κατακαίει όμως, τι καταναλίσκει, την μοχθηρία και την αμαρτία, σύμφωνα με τον θεολόγο Γρηγόριο. Γι' αυτό πώς ήταν δυνατό να κατακάψει την Παρθένο, στην οποία δεν βρισκόταν κανένα ίχνος αμαρτίας ή ρυπαρότητος, ούτε προπατορικής, διότι καθαρίστηκε η Παρθένος από την αμαρτία αυτή με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος κατά τον καιρό του Ευαγγελισμού, όπως η κοινή γνώμη των ιερών θεολόγων δογματίζει, αλλά ούτε και προαιρετικής. Δεν υπήρχε καμία αμαρτία στην Παναγία μας. Ούτε με την προαίρεσή της είχε ποτέ αμαρτήσει. Όπως αυτό το πυρ, το οποίο υπηρετεί τις ανάγκες μας και γι' αυτό λέγεται διακονικό, υπηρετικό δηλαδή, δεν υπερβαίνει τους όρους και τα μέτρα της καυστικής του δυνάμεως, τα οποία έλαβε από τον Δημιουργό, αλλά καίει μεν αυτό ξύλα και λινάρι και καλάμι και όλα όσα είναι δεκτικά της καύσης εκείνου, δεν καίει όμως από μεν τα ζώα την ψυχρότατη σαλαμάνδρα. Γι' αυτό η πόλη του Παρισιού, λέει ο Άγιος Νικόδημος σε μία υποσημείωσή του, έχει ως σημαία τη σαλαμάνδρα ανάμεσα στη φλόγα με αυτή την επιγραφή. Περικυκλούμε αλλού φλέγουμε. Θέλουν να πούν δηλαδή ότι η πόλη αυτή είναι άφλεκτος. Το πυρ λοιπόν αυτό το φυσικό, λέει ο Άγιος Νικόδημος, καίει σύμφωνα με τη δύναμη και τα μέτρα της δυνάμεως της καυστικής που έχει λάβει από τον Δημιουργό, αλλά δεν καίει την ψυχρότατη σαλαμάνδρα από τα ζώα, από τα ξύλα το φυτό, το καλούμενο λάριξ, το οποίο είναι ένα είδος πεύκου. Και γι' αυτό αναφέρει ο Πλίνιος ότι όταν ρυφθεί ο λάριξ στη φωτιά, αντιστέκεται σε αυτήν, σαν να ήταν πέτρα. Γι' αυτό και ο Κέσσαρ, πηγαίνοντας στην πόλη Γασγόβια, βρήκε εκεί έναν πύργο που ήταν κατασκευασμένος από αυτό το ξύλο και πρόσταξε να τον κατακάψουν. Αλλιφλόγα περικύκλωσε τον πύργο,
αλλά δεν του προξένησε καμία φθορά. Είναι λοιπόν και αυτό από το Δημιουργό δοσμένο να μην καίγεται αυτό το ξύλο. Από δε τους λίθους πάλι η πέτρα που λέγεται παντάρβη είναι ένα είδος πολύτιμου λίθου, ίσως το ρουμπίνι. Λένε οι φυσικοί ότι και ο λίθος, ο καλούμενος άσβεστος, ο οποίος βγαίνει στην Αρκαδία σιδηροχρώματος, όταν μία φορά ανάψει από το πυρ, ποτέ δεν σβήνει, κι αν ακόμα ρίξει κανείς επάνω του όλα των ποταμών τα νερά. Παραμένει δε χωρίς να κατακαίγεται από αυτό, έχοντας το πυρ από κάποιο απόρριτο λόγο της φύσεως. Έτσι έχει ορίσει ο Θεός. Όταν πέσει σε αυτά πυρ, λησμονεί με κάποιο τρόπο τη φυσική του καυστική δύναμη και τα διαφυλάτει άφλεκτα αυτά. Έτσι και ο Θεός το πυρ το άειλο και αναλωτικό της αμαρτίας, όπου βρει αμαρτία, εκεί ενεργεί και την κατακαίει. Όπου όμως δεν βρίσκει αμαρτία, εκεί δεν καίει, αλλά μάλλον δροσίζει. Έτσι δεν έφλεξε και το άσπυλο και άγιο σώμα της Παρθένου, επειδή δεν βρήκε σε αυτό καμία ύλη και αμαρτία, η οποία κατακαίγεται από το θεϊκό πυρ. Συμπληρώνει ακόμα στη συνέχεια ο Μέλωδος ότι επειδή εμείς αξιωθήκαμε να δούμε αυτό το θαυμάσιο, γι' αυτό ας ανυμνήσουμε και ας το μελωδήσουμε λέγοντας «Ευλογεί το ικτήσεις πάσα των Κύριων», ας δοξάζει δηλαδή ικτήσεις όλη των Κύριων και υπεριψούτο εις πάντας τους αιώνας και ας τον υπεριψώνει σε όλους τους αιώνας, το οποίο είναι και λόγος χαρακτηριστικός της ογδόης οδής. Ας δούμε και ένα ακόμα τροπάριο από την εβδόμη οδή. Είναι το δεύτερο κατά σειρά. «Εξέφνης συν το λόγο του Αγγέλου ουρανών στρατεύματα. Δόξα εκράβγαζον Θεό εν υψίστης, επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Χριστός έλαμψεν, ο των πατέρων Θεός ευλογητώσει». Και αυτό το τροπάριο είναι συνέχεια με το προηγούμενο, το οποίο μιλάει για τους αγραβλούντας ποιμένας, οι οποίοι έτυχαν εκπλαγούς φωτοφανίας. «Δόξα Κυρίου γαρ αυτούς περιέλαμψε και άγγελος ανυμνήσατε βοών ότι ετέχθη Χριστός, ο των πατέρων Θεός ευλογητώσει». Αυτά λέγονται στο προηγούμενο τροπάριο. Και σε αυτό το τροπάριο τώρα πάλι συνεχίζεται η ίδια υπόθεση. «Εξέφνης συν το λόγο του Αγγέλου», ξαφνικά μαζί με το λόγο του Αγγέλου που είπε στους ποιμένες, «ουρανών στρατεύματα, ουράνια στρατεύματα, εκράβγαζαν δόξα Θεό εν υψίστης, επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Χριστός έλαμψε, ο των πατέρων Θεός ευλογητώσει». Δανείστηκε, ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος, δανείστηκε, λέγει ο Μέλωδος, από τα λόγια του Ευαγγελιστή Λουκά αυτά που ακολουθούν, με τα λόγια του παραπάνω τροπαρίου, του προηγούμενου που αναφέραμε. «Εξέφνης», λέει, «εγένετος συν του Αγγέλου, πλήθος στρατιάς ουρανίου, ενούτων των Θεών και λεγόντων, δόξεν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Αυτά λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μαζί δηλαδή με τα λόγια του Αγγέλου που είπε στους βοσκούς, «συνήλθε πλήθος ουράνιας στρατιάς των Αγγέλων». Λέει λοιπόν ο Θεσπέσιος Κοσμάς, «ευνηδίως και ανέλπιστα, μαζί με τον λόγο του ενός Αγγέλου,
ο οποίος ευαγγελιζόταν στους ποιμένες τη γέννηση του Δεσπότου Χριστού, ήρθαν από τον Λανό στρατεύματα αείλων αγγέλων, οι οποίοι έλεγαν με μεγάλη φωνή, «Ας είναι δόξα στον Θεό στους ουρανούς», αυτό δηλώνει το εν υψίστης, και το επηγής ειρήνη, με δύο τρόπους μπορούμε να το εννοούμε. Πρώτον, ότι το ανθρώπινο γένος, προηγουμένως, ήταν εχθρικό προς τον Θεό, διότι προσκυνούσαν άψυχα και ανέστητα είδωλα. Τώρα όμως, με την έσαρκο οικονομία του Ιησού Χριστού, έπαυσε η έχθρα και ο πόλεμος μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ουρανίων και επιγείων, και συμφιλιώθηκε ο άνθρωπος με τον Θεό τόσο, ώστε και ενώθηκε σε μία υπόσταση με Αυτόν, όπως λέγει ο Ιερός Θεοφύλακτος, στην υπόσταση του Θεού Λόγου, ενώθηκε ο άνθρωπος με τον Θεό. Ο Χριστός, μεσίτης Θεού και ανθρώπων γενόμενος, ειρήνευσε τα ουράνια και τα επίγεια, και έτσι λάμπει ειρήνη επάνω στη γη. Αυτό σημαίνει το επηγής ειρήνη. Αλλά μπορούμε να το εννοήσουμε και ως εξής. Επηγής ειρήνη, διότι γεννήθηκε στη γη ο Υιός του Θεού, ο οποίος είναι και λέγεται ειρήνη. Λέγει ο Άγιος Παύλος, «Χριστός εστίν η ειρήνη ημών, ο ποιήσας τα αμφότερα εν», στην Εφεσίους προς Εφεσίους επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο δε σύνδεσμος και δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη έχει την δύναμη του γάρ, του διότι, σαν να έλεγε επηγής γάρ ειρήνη, διότι έγινε στην γη ειρήνη, γι' αυτό δοξάζεται ο Θεός εις τους ουρανούς. Αφού λοιπόν αυτά έτσι διασαφίστηκαν, εύκολα καταλαβαίνουμε γιατί λέει «δόξα υψίστης Θεό», διότι και σύμφωνα με την πρώτη και σύμφωνα με τη δεύτερη έννοια είναι απαραίτητα οφειλόμενη η δόξα και η ευχαριστία από εμάς προς τον Θεό, διότι ο Θεός εμάς τους εχθρούς Του μας συμφιλίωσε με τον Εαυτό Του δια του Ιησού Χριστού, και διότι ήρθε ο Χριστός που είναι η ειρήνη ημών και ο οποίος έκανε τα αμφότερα εν, τα ουράνια με τα επίγεια. Έγινε όμως και εν ανθρώπης ευδοκία, δηλαδή ανάπαυσης του Θεού στους ανθρώπους. Επαναπαύθηκε δηλαδή ο Θεός και ευαρεστήθηκε σε αυτούς. Επειδή προηγουμένως δεν ευδοκούσε, ούτε αρεσκόταν σε αυτούς, σύμφωνα με την ερμηνεία του Ιερού Θεοφύλακτου, ο δε Ευθύμιος Ζυγαβηνός λέει ότι η παλαιά ευδοκία του Πατρός, η οποία ήταν το να ενανθρωπίσει ο Υιός Του και να σώσει τον απολεσμένο άνθρωπο, τώρα εκπληρώθηκε. Ο δε Θεσσαλονίκης Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ευδοκία ονομάζει το προηγούμενο θέλημα του Πατρός, το οποίο ήταν η έσαρκος οικονομία του μονογενούς του Υιού. Εκείνο λοιπόν που προηγουμένως όρισε και θέλησε ο Άγχος Πατήρ στην θεαρχικότατη βουλή του για να τελωσιουργήσει τους ανθρώπους, αυτό έγινε τώρα και αποτελειώθηκε. Και στη συνέχεια προσθέτει ο Μελωδός ότι ο Χριστός είναι και δόξα εν ουρανής και ειρήνη επί γης και ευδοκία εν ανθρώπης, διότι και αυτός είναι εκείνος για τον οποίον και εξαιτίας του οποίου τα πάντα έγιναν. Ο δε Άγιος Γρηγόριος Θεσσαλονίκης με περισσότερη μελέτη εννόησε το δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία ως εξής.
Τι θέλει να πει ευδοκία του Θεού που είναι δίπλα στην ειρήνη? Διότι λέει ειρήνη, ευδοκία μεταξύ των ανθρώπων. Μερικές φορές και πρωτύτερα παρουσίασε δείγματα ειρήνης προς τους ανθρώπους. Βέβαια και στον Μωυσή ομιλούσε όπως θα μιλούσε κανείς προς τον φίλο του. Και τον Δαβίδ βρήκε κατά την καρδία του. Και σε όλο το γένος των Ιουδαίων παρέσχε σύμβολα ειρήνης. Αφού κατέβηκε για αυτούς στο όρος και τους προσφώνησε διαπυρός και γνώφου, αλλά όχι κατά ευδοκία. Διότι η ευδοκία είναι το ευάρεστο καθεαυτό και προπορευόμενο του Θεού και τέλειο θέλημα. Δεν είναι δε προπορευόμενο και τέλειο θέλημα του Θεού η ευεργεσία προς ορισμένους ανθρώπους ή προς ένα γένος και μάλιστα ούτε καν τέλεια. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν προς ορισμένους ανθρώπους η ευεργεσία του Θεού προς ένα γένος κυρίως, το εβραϊκό. Γι' αυτό δεν ήταν το καθεαυτόν, το κατεξοχήν ευάρεστο και τέλειο θέλημα του Θεού αυτό. Το τέλειο θέλημα του Θεού είναι να ευεργετηθούν και να ελεηθούν και να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό, όπως ο Θεός κάλεσε πολλούς Υιούς, ένας όμως είναι αυτός στον οποίον ευδόκησε ο Χριστός μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, έτσι και πολλές φορές έδωσε την ειρήνη Του, μία δε είναι αυτή που έχει και την ευδοκία Του μαζί της, η οποία δια της ενανθρωπίσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ως τέλεια και αμετάθετη δίνεται σε όλο το γένος και σε όλους όσοι θέλουν. Η ειρήνη πλέον τώρα δεν είναι μόνο δοσμένη προς τους Ιουδαίους, αλλά προς όλους τους ανθρώπους όλης της γης. Και αυτό είναι το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο θέλημα του Θεού, να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Σε δοτική λοιπόν κατά αυτόν πρέπει να γράφεται το ευδοκία για να είναι, ας είναι ειρήνη στους ανθρώπους εν ευδοκία, δηλαδή με ευδοκία ή κατ' ευδοκία του Θεού, γιατί τώρα δίνεται αυτή η μοναδική ειρήνη που παρέχει ο Θεός στο σύμπαντα κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους. Σημειώνουμε εδώ, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι ο αγγελικός αυτός ύμνος «Δόξεν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία» έγινε αρχή της κατά το τέλος του όρθρου δοξολογίας, η οποία ψάλεται ή αναγνώσκεται. Και ίσως από αυτόν έλαβε και το όνομα δοξολογία. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει «Ουρανός η γη έγινε, επειδή επρόκειτο ο ουρανός να δεχθεί τα της γης». Γι' αυτό ευχαριστώντας λέμε «Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Στην ομιλία του την Τρίτη, στην προς Κολασαΐς επιστολή, τα λέγει αυτά. Και στην ίδια ομιλία λέει «Ποιος είναι ο ύμνος των Άνω, τι λένε τα Χερουβίμ, γνωρίζουν οι πιστοί τι έλεγαν οι άγγελοι κάτω, δόξεν υψίσεις Θεό». Γι' αυτό μετά από τις ψαλμωδίες ακολουθούν ύμνοι, διότι είναι κάπως τελειότερη κατάστασης. Και ο Άγιος Διονύσιος Ωρεοπαγίτης την ονομάζει «Πολυύμνητο δοξολογία». Και τον ύμνον αυτό τον αναφέρουν και οι διαταγές των Αποστόλων και ο Μέγας Αθανάσιος και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Ας δοξάσουμε και ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο για την έσαρκο οικονομία Του, για την άκρα ταπείνωσή Του, για την άπειρη καθαρότητά Του και αγάπη Του προς εμάς. Και ας αγωνιστούμε κι εμείς
να τον έχουμε συνεχώς μέσα μας, να το λατρεύουμε και να το δοξάζουμε μαζί με τους Αγίους Αγγέλους και Αρχαγγέλους και με τη ζωή μας να ευαριστούμε σε Αυτόν, τηρώντας πάντοτε το Άγιο Θέλημά Του. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.